Το Σάββατο 13 Μαΐου, η Δημοτική Παράταξη «Ο Τόπος της Ζωής μας» διοργάνωσε τη δεύτερη αναπτυξιακή ημερίδα με τίτλο «Ο ρόλος των δικτύων μεταφορών και υποδομών στην αναπτυξιακή δυναμική του Δήμου Καβάλας». Κεντρικά σημεία προβληματισμού των εισηγήσεων και της συζήτησης, μεταξύ άλλων, ήταν η αξιοποίηση των δικτύων υποδομών μέσω της εξωστρέφειας προς όφελος της τοπικής ανάπτυξης, τα δίκτυα των αυτοκινητοδρόμων ως εργαλεία ανάπτυξης και ασφάλειας στις μεταφορές και στον τουρισμό, η δυναμική της διασυνοριακότητας και η αξιοποίησή της προς όφελος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελλάδας, της Περιφέρειας και της Καβάλας και η πραγματικότητα σχετικά με τις προβλέψεις και τους στόχους του περιφερειακού χωροταξικού σχεδιασμού της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για τον Δήμο Καβάλας. Σχετικά με την πορεία αλλά και τα ωφέλη των μεγάλων έργων υποδομών στον τόπο μας. Για την πορεία μελετών και έργων όπως η περιμετρική, όπως η σιδηροδρομική σύνδεση Νέα Καρβάλη-Τοξότες, ο οδικός άξονας Ε61, Καβάλα-Δράμα και άλλα, η ενημέρωση που υπάρχει είναι αποσπασματική και ανεπαρκής. Με συνέπεια να ευνηδιαζόμαστε συχνά και να ερχόμαστε προν τετελεσμένων γεγονότων χωρίς να έχουμε χρόνο για συζήτηση. Έχει να κάνει με τον χωρικό σχεδιασμό και τα μεγάλα έργα στην ευρύτερη περιοχή της Καβάλας. Δηλαδή όχι μόνο μεγάλα έργα αλλά και πού προβλέπονται, σε ποια σχέδια που έχουν να κάνουν με την οργάνωση του χώρου και στην ευρύτερη περιοχή και στην ευρύτερη περιοχή ενώ της περιφέρειας και του Δήμου και της πόλης. Οι καθυστερήσεις στη μελέτη και την υλοποίηση των έργων είναι τεράστιες. Πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που άρχισε η διεκδίκηση και της Καβάλας για την σιδηροδρομική σύνδεση Νέα Καρβάλη-Τοξότες; Πόσα χρόνια έχουν περάσει από τον πρώτο σχεδιασμό της περιμετρικής; Πόσα χρόνια έχουν περάσει από τον πρώτο σχεδιασμό του πρώτου οδικού άξονα Καβάλα-Δράμα πριν εξελιχθεί σε Ε61. Είμαστε στην εποχή που παραδίδονται συνέχεια αυτοκινητόδρομοι. Το τέλος Αυγούστου θεωρητικά θα έχουν ολοκληρωθεί αυτοί. Εμείς σαν Πανεπιστήμιο και το δικό μου εργαστήριο έχει την τύχη να κάνει ελέγχους οδικής ασφάλειας σχεδόν σε όλους τους αυτοκινητοδρόμους. Οπότε αξιολογούμε πλέον αυτό το δίκτυο των αυτοκινητοδρόμων, τι σημαντικό εργαλείο που είναι για την ανάπτυξη αλλά και για την οδική ασφάλεια. Όποιος κινηθεί στους καινούργιους αυτοκινητοδρόμους θα καταλάβει τι σημαίνει ευρωπαϊκό οδικό δίκτυο, τι σημαίνει οδική ασφάλεια, τι σημαίνει να κινείσαι με ασφάλεια, άνεση, να μπορείς να κάνεις εμπορευματικές μεταφορές, επιβατικές μεταφορές.